Hey! Πικτάρ εδώ! Και σήμερα έχουμε career επεισόδιο! Λοιπόν, αν θυμάστε καλά, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε match με Arsenal που είχαμε φερχεί. Επόμενο match το είχαμε νικήσει, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Α, με την Newcastle. Νικήσαμε 4-2 που έχουμε κληρωθεί και στο FA Cup. Αν θυμάστε καλά, επίσης είχαμε βάλει κάποιους scouters για να βρούνε άτομα στη Youth Squad. Και σήμερα έχουμε ματσάκι με Wolves. Και το άλλο δεν το θυμάμαι, θα το δούμε στη συνέχεια. Pennington, approach made. Οκ, okay, θα φύγει και ο Pennington. Κάτι που ξέχασα να κάνω στο προηγούμενο βίντεο είναι να πάμε να υπογράψουμε τον ST Just. Τον πάρω από τώρα να τον έχουμε την επόμενη σεζόν. Γιατί από ό,τι μου είπατε και στα σχόλια, θα ανέβει η τιμή του κι άλλο. Λοιπόν, 8 εκατομμύρια, όπως την προηγούμενη φορά. Δέχτηκε, οκ, okay, με τη μία. Nice, nice, nice. Πάλι καλά. Ωραία, λοιπόν, μην κάνουμε το ίδιο λάθος με την προηγούμενη φορά. Negotiate. Ελπίζω να πετύχει. Rotation. Οκ, okay, rotation. Την προηγούμενη φορά μας είχε πει ότι θέλει important. Με ψήνει αυτό. Μάλλον βρήκανε CB, δεν ξέρω τι σκατά. 4 χρόνια εγώ θα του βάλω. Οκ, okay, δέχτηκε 4 χρονάκια. Δεν θέλω release close. Ωραία. Και wage. Λοιπόν, το current wage την προηγούμενη φορά είχαμε βάλει 19. Θα του βάλω 25 χιλιάρικα. Και νομίζω είναι και πολλά. Submit. Ελπίζω να δεχτεί. Έλα ρε φίλε. Α, νόμιζα δεν δέχτηκαν πάλι. Όχι, δεν δέχτηκαν. Ρε φίλε, πόσο wage θέλει? Μας λέει 18 χιλιάρικα ότι είναι το προηγούμενο. Του βάλε 25 και πάλι δεν θέλει. Τρίτη φορά ρε φίλε που αποτυχαίνουμε. Αν είναι δυνατόν, δεν θα τον πάρουμε ποτέ ρε. Μας έχουν έρθει δύο μηνύματα. Το ένα είναι από Ντοκουρέ. I've been playing pretty well lately. Oh, Ντοκουρέ θέλει να πάρει συμμετοχές. Θα πούμε τη κλασική απάντηση. I'll think about it. Σε αυτό το match θα πάμε με σύστημα. Θυμάστε καλά, είχαμε πει θα πάμε 4-4-2. Θα το ξαναδοκιμάσουμε. Και επειδή μας ζήτησε ο Ντοκουρέ να παίξει, θα μπει στη θέση του Γκμπάμιν σε αυτό το match. Η άλλη αλλαγή που θα κάνω είναι Sigurdsson με Calvert-Lewin, εννοείται. Ρίτσα μέσα. Coleman για ακόμα μια φορά θα παίξει βασικός. Δεν θα βάλω Ατάλ. Λίγο να μάθει τι σημαίνει Everton Ατάλ, γιατί έχει ξεψαρώσει. Αν θυμάστε καλά, είχαμε χάσει από τη Wolves. Δεν ξέρω αν έκανε μια μεταγραφή Wolves. Πρέπει να έκανε, αλλά δεν θυμάμαι. Μικρό γηπεδάκι πάντως φαίνεται να έχει Wolves. Δεν έχει πολλές κερκίδες που βλέπω. Πώς λέγεται, live from Molineux. Πώς διαβάζετε, Molineux, δεν ξέρω. Η Leeds πάει. Πόπο, 5 βαθμούς έχει η Leeds. Πάει πολύ χάλια, ρε φίλε. Top scoring teams, 72 goal. Η Liverpool δεν νομίζω να μας φτάσει με 53. Την περνάμε 19 goal, ρε φίλε. Φουλ ακραίο. Για να δούμε. Ρούι, Πατρίσιο, Σεμέδο, Μαρσάλ. Α, πήραν Μαρσάλ. Νομίζω τον είχαν πάρει και από πιο πριν. Μπιλιάτ και Ποντένσε. Αυτός ο Μπιλιάτ νομίζω είναι σε πολύ καλή φόρμα. Γιατί έδειχνε ένα άρθρο πριν που δεν σας το έδειξα. Δεν ξέρω ποιος είναι. Παίζει να, να είναι μεταγραφή. Για πάμε, για πάμε, για πάμε. Let's go! Στο Molineux! Δεν με έχει σαν γαλλικό είναι το όνομα του γηπέδου τους. Το κουρέ, πολύ ωραίος. Φεύγει ο Ριτσά. Δεν φεύγει, αλλά φεύγει ο Calvert. Όχι ρε, με κατάλαβε. Ριτσά από εδώ! Πρώτη καλή ευκαιρία στο match. Αποκρούει ο Ρούι Πατρίσιο. Τι λέγεται United. 45 εκατομμύρια πήρε πίτσι. Οκ. Πολλά λεφτά νομίζω για πίτσι. Ρίτσα! Νάτος! Τζέλσον! Κακό σουτάκι, πολύ κακό. Παίζει να μπορούσα να μπω μέσα κι άλλα. Βιάστηκαν σου τώρα. Εντάξει, 3 weak foot, λογικό. Νάτος! Ρίτσα! Δεν μπορούμε να το βάλουμε. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Ω, εδώ. Σημαία Everton. Νάτος! Calvert! Θα το κάνει! Νόμιζα γκολ μπήκε ρε φίλε. Τελευταία ευκαιρία του πρώτου μηχρόνου και θα πάμε στα αποδυτήρια με 0-0. Παίζουμε καλύτερα, έχουμε κάνει αρκετές φάσεις μπορώ να πω. Η Wolves δεν έχει απειλήσει ούτε λίγο. Αλλά νομίζω και στο προηγούμενο μάτς είχε γίνει αυτό. Δεν απειλούσαν καθόλου οι Wolves και μετά μας πάτησαν απλά δύο γκολ απρόπτα. Η Tottenham νικάει, η City νικάει, η Liverpool δεν έχει παίξει ακόμα. Άμα συνεχίσει έτσι θα αλλάξω το σύστημα και θα βγάλω Calvert και θα βάλω... Ποιον έχω, Χάμες ή τέτοιο έχω. Η Sigurdsson. Sigurdsson. Με έκοψε τελευταία στιγμή. Ω, την πήραμε όμως! Εδώ! Εκμεταλλευόμαστε το λάθος της Wolves και πολύ ωραία, ο Calvert-Lewin θα σκοράρει και θα μου αλλάξει τη γνώμη που θέλω να τον βγάλω, γιατί θα βάλει αυτό το γκολάκι. Εδώ, το δίδυμο. Δεν παίζει πολύ συχνά αυτό το δίδυμο, αλλά όταν παίζει είναι φωτιά. 20 γκολ έχει φτάσει και ο Calvert-Lewin. Πάλι το λάθος! Όχι ρε φίλε! Δεν ξέρω τι άλλο για να κάνω.
Λοιπόν, θα βγάλω Holgate και θα βάλω Kin. Η μόνη αλλαγή που κάνω. Βασικά θα βγάλω και Bernard, δεν τον βλέπω πολύ γιατί. Και θα βάλω Μπολάση. Πάμε έτσι. Μπολάση! Νάτος πήγε να κάνει ωραία κινησούλα εκεί, αλλά. Εμεί τώρα κάνουν φάση, μία φάση και βάλουν γκολ. Έλα. Άλαν αρχηγάρα, είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ, είναι ο Ντοκουρέα τελικά. Πολύ ωραίο το κέντρο μας σήμερα. Ωχ, πάρα πολύ καλό. Κάλβερτ, θα σουτάρω από εκεί. Θα σουτάρω. Και 0-2 στο 92. Εκεί που πάει να λήξει το μάτς, θα πάρετε και δεύτερο. Όπως μας νίκησαν αυτή την προηγούμενη φορά 0-2, έτσι και εμείς με 2 γκολ του Κάλβερτ Λουίν. Ότι πας μας λέει, δεν θέλω να είμαι πάγκο, θέλω να παίζω βασικός. Και θα λήξει το ματσάκι κατευθείαν μόλις κάνουν τη σέντρα. 0-2, ένα εύκολο διπλό θα έλεγα. Ένα πολύ easy τρίποντο. Δεν έκανε ούτε φάση νομίζω οι Wolves. Ο Pickford δεν απειλήθηκε καθόλου, παίζει τραυματιστή κιόλας από τόσο κρύος που ήταν. Περίμενα πιο δύσκολη η αλήθεια είναι τη Wolves. Δείτε εδώ, 0 shoot είχε. 0 shoot. Φάση δεν μας έκαναν. Φάση. Ωραία. Όλη η ομάδα, ξαναλέω, έπαιξε σχετικά καλά. Ο Coleman θα συνεχίσει λογικά βασικός. Και μπορεί να του δώσω και το ρόλο του αρχηγού. Γιατί μπορεί να τον εμψυχώνει αυτό, ξέρω εγώ, για να παίζει καλύτερα. Το κουρέ εδώ μας λέει thanks. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πήγαμε με τη Liverpool στους 6 πόντους τέλος πάντων. Νομίζω έκανε γκέλα. Χι πρέπει να έφερε. Ασίστε το μεταξύ, θέλω να δω. Ο Ριτσάρλισον έχει 9 ασίστε. Ο Χάμες έχει 10. Κάποιοι λέγατε, ο Χάμες δεν κόβει. Βλέπετε τι κάνει ο Χάμες, βλέπετε. Δεύτερος σε assist είναι. Ο Σαλά για μία τον περνάει. Λοιπόν, Μπολάση development για Τζουλ. Λέει ότι κάνει καλό development απλά. Πήγε 75 overall πάλι, κλαίω. Ενώ είχε πέσει. Μπράβο τον Μπολάση. Μπράβο. Μπράβο. Ακούστε πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Παίζουν μας τον Βίλα. Και νομίζω μετά από. Ναι, μετά από 3 μέρες έχουμε match με την Newcastle. Από το πρόγραμμα μετά γίνεται. Άστο τι γίνεται ρε, άστο το πρόγραμμα μετά σε σκοτώνει ρε, σε σκοτώνει. Μα θα κάνουμε rotation με την Newcastle γιατί θέλω, με την Aston Villa, γιατί θέλω με την Newcastle να παίξω με κάποιους βασικούς, όχι όλους. Θα αλλάξω το σύστημα, θα κάνω το ίδιο πάλι. Και θα βάλω Sigurdsson, εδώ θα βάλω Iwobi, Calvert-Lewin striker. Εδώ θα μπει ο Μπολάση, θα παίξω Μπολάση εδώ, σε αυτό το ματσάκι. Αφήσω τον Κουρέα, αλλά θα βγάλω Μπάμιν, Κόλμαν δεξιά. Θα μπει ο Κιν σε αυτό το ματς. Και εδώ θα μπει ο Κουκού. Νομίζω είναι good, δεν είναι τόσο κακό. Πάμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Σας είπα, δεν θέλω να κάνω τρελό rotation, απλά θα αλλάξουμε κάποιους παίκτες. Aston Villa squad. Νίλαντ, δεν τον ξέρω. Κάς, το Κάς, έτσι. Δεν τους ξέρω αυτούς. Hurricane. Λανουζάι, πήρε Λανουζάι τέτοια η Aston Villa, ναι. Η επίθεσή της είναι καλή πάντως και οι τρεις παίκτες είναι καλή που έχει και Barclay έχει. Είναι καλούτσικη ομαδούλα, νομίζω έχει κάνει μεγάλες αλλαγές στην άμυνα αν δεν κάνω λάθος. Για πάμε. Οπα, Coleman. Coleman εσύ, ωραία, βγήκε έξω μόνος του. Θα βγει, Μπολάση, πολύ καλός. Μπολάση! Ωρε φίλε, καλό. Ο Κουκού φαίνεται φουλ ότι είναι τέρμα χειρότερος από τον Έσλερ. Είναι συνέχισε λάθος θέση γάμο. Μπάμιν, φοβερός. Κακή πάσα όμως μετά. Το κουρέ. Ήρεμα, μην δώσεις κανένα πέναλτι, θα σου σκοτώσω. Φεύγει. Πολύ ωραία υπομονή. Υπομονή ανταμείβη που λέμε, αλλά δοκάρι. Και ο Μπολάση δεν το βάζει. Όχι ρε φίλε, τι ευκαιρία χάσαμε. Πήγα για μπάλα, αλήθεια λέω. Μαλάκα πως έγινε. Τι τάκλιν του σκασα ρε. Επικίνδυνη Aston Villa, δεύτερη φορά πάω απειλή. Τι να κάνω τώρα εδώ. Τι να κάνω, θα δώσω πάσα. Τι έπιασε. Μαλάκα, τι έχει βγάλει ο τέρμας τους. Έλα, πικφορντάρας. Το φάγα. 0-1, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μας έχουν πιέσει τέρμα. Μόνο φύγουμε καμία αντεπίθεση που και που. Έχουμε χάσει και εμείς βέβαια φάση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε κάνει φάσεις. Αλλά γενικά πιέζει πάρα πολύ η Aston Villa. Ημίχρονο. Και είναι 0-1. Χάνουμε μέσα στο Goodison Park. Δεν ξέρω να γυρνάει. Έχουμε κάνει πολύ καλές ευκαιρίες. Ο τέρμας τους έχει αποκρούσει κάπιαστα. Βρήκαν μια πολύ καλή ευκαιρία. Έχουν απειλήσει βέβαια γενικά.
Άντως ο Χάμες. Μόλις μπήκε δεν μπορεί. Αμάν. Παρά λίγο το λαθάκι. Το λαθάκι. Πολύ ωραίο. Έλα. 1-1. Ντοκουρέ με την πάσα είναι απίστευτος. Κάθε φορά ο Ντοκουρέ κάνει αυτό το πράγμα, αλήθεια. Ο τύπος έχει τρομερή πάσα, ρε. Το vision του είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Κάθε φορά που μπαίνει ο Ντοκουρέ θα κάνει από μια τέτοια πάσα. Δείτε εδώ. Παπ, πασούλα, Calvert Lewin. Το 1-1. Πολύ ωραίο. Θα έχει μπολάσει. Τρίτη σου ευκαιρία να το βάλει. Και θα γυρίσει το match κατευθείαν μέσα σε 4 λεπτά, νομίζω. 2-1 μπολάσει. Τρίτη και φαρμακερή. Όλες τις φάσεις αυτός τις έχασε. Το άξιζε ένα γκολάκι αυτός. Θα βγει ο Γόμπι που δεν κάνει τίποτα απολύτως. Και θα βάλω Μπερνάρντ. Τα έχουν χάσει, τα έχουν χάσει. Δεν μπορούν να ακουμπήσουν μπάλα. Μπερνάρντ, έλα, φρέσκος είσαι. Έχεις φούλα το χες. Εξώ, τον Χάμες δεν περνάει. Όχι ρε Κόλμαν. Όχι ρε Κόλμαν. Έλα, μπράβο ρε Πίκφορντ. Απίστευτο, τι έγινε εδώ ρε φίλε. Το παίξαν πολύ κλίν εδώ. Πολύ ωραία επίθεση από την Aston Villa. Κοιμήθηκε η άμυνα εδώ και το 2-2. Τρέχει ο Wesley στον coach. Σαν να του λέει δεν με βάζει συχνά και δεν σκοράρω. Τώρα πάρ' τα δύο γκολ. 2-2 και πάμε για ακόμα ένα χ. Γενικά ό,τι γκέλα κάνουμε είναι χ, αν το έχετε προσέξει. Έχουμε κάνει πάρα πολλά χ, πάρα πολλά χ. Καμία 7-8 χ έχουμε. Κολλάσει τρομερό κοντρόλ. Χαμές το φινεσάκι. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, Ενκουκού δεν παίζει καθόλου καλά. Έτσι φαίνεται. Θα τον βγάλω και θα βάλω. Ω, δεν έχω την αποστολή των Έσλερ. Ωραία, θα βάλω στον Κόλμα Νατάλ. Άντε, Νατάλ, μπες να παίξει και σε λίγο. Κλατσάρουμε, λέτε. Λέτε να το κλατσάρουμε. Λέτε! Εδώ, Calvert! GG. 2-2. Άλλη μια γκέλα με χ. Δεν πειράζει, δεν αγωνόμαστε. Είμαστε αρκετά από όντως μπροστά. Αν και επόμενο μάτζο, νομίζω έχουμε Liverpool, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει. Οκ. Τι δέχομαι την γκέλα. Κάναμε για ένα μικρό rotation. Τώρα έρχεται μάτσο όμως FA Cup με Newcastle, όπου θέλω να το πάρω αυτό το ματσάκι. Κάθε όλη η ομάδα δεν έπαιξε πολύ καλά. Μόνο οι κεντρικοί μας όπως πάντα έπαιξαν καλά. Ενκουκού 5,9. Σας είπα, Ενκουκού ήταν χάλια, απέσιος. Και ο Μπολάση πολύ καλός με 8. Μπολάση και Γκμπάμπιν και Ντοκουρέ οι καλύτεροι. Όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, και Calvert Lewin μπορείς να πεις. Έτσι και έτσι. Α, και Pickford έκανε καλό rating. 7,3. Πολύ καλός. Ω, ήρθε το Young Squad. Για να δω. Monthly Scouting Report. Α, αυτός έχει καλό potential. Α, οκ, δεξιά είναι το potential, άκυρο. Λοιπόν, αυτός ο Άλεξ Ενρίκες είναι 15 χρονών και δεν ξέρω τι θέση παίζει βέβαια. Ωραία, όλοι οι υπόλοιποι θα πάρουν μπούλιο. Α, ήρθε από το καθένα, οκ. Αυτοί όλοι ας πούμε είναι κακοί, reject. 92 potential ο Webster, για να δούμε αυτούς. Ωραία. Άλλος ένας ενδιαφέρον, 16χρονος, θα τον κάνουμε γι' αυτόν. Και όλοι οι υπόλοιποι reject. 96 πήγε! Τα objectives πήγαν 96 λέει. Εδώ ο ένας είναι από ό,τι βλέπω CF και CAM, το οποίο το χρειαζόμαστε πολύ. Αν και έχουμε πάρει ήδη ένα CF και CAM. Και ο άλλος είναι CDM και CB. Οκ, με ψήνει. CB με ψήνει. CDM έχουμε αρκετά. Θα τους κάνουμε development. Θα τους κάνω και development πλάκα αυτού. Του κάνω anchor man. Αυτόν θα τον βάλω pacey, γιατί 3-3 έχει το μεταξύ. Αυτό, Bombider, deep line forward. Ωραία, θα τους κάνουμε και promote to senior team. Καλώς ήρθατε. This player is candidate too young. Oh, είναι 15 χρονών και δεν μπορεί να έρθει στη squad, λέει. Άλλη είναι ένα match λιγότερο. Γάμο, γιατί παίζει συνέχεια τόσο αργά η Liverpool. Επόμενο επεισόδιο, παίζουμε FA Cup με Newcastle. Αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Αν περάσουμε και από τη Newcastle μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λογικά τα περισσότερα θα είναι derby. Και match με Liverpool, δεύτερη φορά. Το derby του Merseyside, πρώτη φορά την είχαμε νικήσει. Νομίζω, πώς είχε βγει το πρώτο μας match με τη Liverpool. Θυμήστε μου κάτω στα σχόλια, γιατί δεν θυμάμαι. Πρέπει να την είχα νικήσει 2-1, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να την νικήσουμε δεύτερη φορά, μέσα στην έδρα της αυτή τη φορά. Και είναι πολύ σημαντικό match, γιατί κρίνεται full το πρωτάθλημα. Αν την νικήσουμε, νομίζω το έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Μετά ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Objectives τα έχουμε κάνει, είμαστε στο 96%, το έχουμε τερματίσει. Την 11 θα τη δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Οπότε μάγκες, αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα like, σπάστε το κουμπί, σπαμάρετε like, συνέχεια like.
subscribe στο κανάλι. Για άλλη μέρα είμαστε για καινούργια βίντεο. Και έχω δει ότι πολλοί δεν έχετε sub. Βλέπω γύρω στο 40% μου βγάζει ότι βλέπει τα βίντεο χωρίς να είναι sub. Πατήστε το κουμπάκι, πατήστε το, δεν είναι δύσκολο. Επίσης, social media όπως Instagram, Twitch, TikTok και Facebook θα τα βρείτε όλα κάτω στην περιγραφή. Το Instagram εμφανίζεται και εδώ. TikTok, από ό,τι έχετε δει, έχω αρχίσει να ανεβάζω κάποια βιντεάκια, κάντε ένα follow και εκεί. Και Twitch κάνουμε καθημερινά στριμάκια, τσεκάρετε τα όλα, είναι ένας τρόπος να ενημερώνεστε έξτρα για το κανάλι. Τα λέμε μάγκες, καλή συνέχεια!